Φίλοι μου καλή, καλή μου φίλοι, γεια σας. Τέο εδώ πέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο αυτό του καναλιού. Να ευχηθώ καλό Πάσχα σε όλους, να τα περάσετε τέλεια με τους δικούς σας ανθρώπους. Το διπορικό στην επαρχία συνεχίζεται με ένα special edition επεισόδιο με σούβλες εδώ πέρα στο Πολύδρος ο Παρνασσού. Το Πάσχα ήθιστε να ξεδιπλωνόμαστε σε καρβουνίλα, ψιστήρια και σούβλες και σε διάφορο άλλο είδους παρεφερή σπορ. Για τον λόγο αυτό, παρέα με τον Tiger σήμερα θα ξεδιπλωθούμε δίχως αύριο σε κρεατοφαγία με ό,τι έχει από σούβλες στο συγκεκριμένο κατάστημα. Η ταβέρνα Κοτσούλας φημίζεται για τα καλούδια που προσφέρει στον κόσμο, γι' αυτό λοιπόν είπα να μείνω άλλη μια μέρα προκειμένου να δείτε και εσείς τα καλούδια που θα κατασπάραξουμε. Για να μην χρονοτριβούμε, πάμε ευθύς αμέσως στην κανονική ροή του βίντεο. Καλημέρα, Τίγρη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, φίλε μου, καλημέρα και σε όλο τον κόσμο. Καλό Πάσχα να έχουμε, καλή Ανάσταση με το καλό. Καλό Πάσχα με υγεία. Με υγεία, με υγεία. Για να δείξουμε στους φίλους που μας βλέπουν τι έχουμε εδώ πέρα από σούβλα. Φιλαράκι, έχουμε βάλει και κλειτούς μεζέδες σήμερα. Καλούς μεζέδες, κάσου μεζέδες θα έλεγα. Ωραία. Σήμερα έχουμε βάλει και κεφαλάκια από κάτω που είναι με αλατοπίπορο κάνα εδώ για να γουστάρουμε φουλ. Σπινάτρο έχουμε βάλει εδώ πέρα. Τα οποία αυτά είναι χειροπέδια, τα κάναμε όλα εμείς. Κοκορέτσι εδώ, έλα από εδώ λίγο να πάρεις λίγο πιο. Κοκορέτσι το οποίο είναι φανταστικό. Φανταστικό με γνήσια γλυκά εδώ πέρα. Μάγκες... Εδώ έχουμε παχιούτσια προβατίνα εδώ για να παχιούτσια, με καλά σκάργα για τον ίδιο το συζητάω. Και από πάνω έχουμε μαύρο χείρο. Μάγκες, να ξέρετε, πριν ξεκινήσουμε να γράφουμε, τα έφτιαχνε όλα ο Tiger στο χέρι. Απλά πιστεύω θα ήταν λίγο βαρετό να σας το δείχνουμε. Εδώ τα βλέπετε πώς είναι. Special εγκαταστάσεις εδώ μιλάμε. Τώρα αυτά περίπου πόσο θέλουν για να γίνουν τα λουκούμε. Μια μισή ώρα περίπου εκεί πέρα. Μια μισή ώριτσα, ε. Θα αρχίσουμε να τρώμε για να πίνουμε για γουστάρο. Λοιπόν, Μάγκες, λίγο υπομονή εδώ πέρα με Λουκά, γιατί μετά έρχονται σοβαρά χοντρέματα. Λοιπόν, Λουκά, είμαστε έτοιμοι από σούβλες. Έλα, Θοδωρή. Για πάμε τώρα εδώ μεσημέριες, να πιούμε κανένα κρασάκι και θα φάμε κανένα μεζεδάκι. Ωραία, φίλε, τι πες τώρα. Για πάμε. Θα βγάλουμε λίγο μαύρο χείρο πρώτα από πάνω εδώ. Μαύρος χείρος, ε. Μαύρος χείρος. Δεν παίζεται. Όταν εδώ δεν παίζει, μιλάμε για θες special, φίλε. Πολύ καλά, εξαιρετικός μεζές. Θα βγάλουμε λίγο πρόβιο εδώ πέρα. Πω, τι έχει να γίνει σήμερα. Σκολάσιος. Θα τα πιω με άγρα, ρε φίλε. Εδώ θες, δεν θες, θα τα πιες. Ε, μα με τέτοια μεζεδάκια είναι... Με τέτοια μεζεδάκια είναι για ρούφεν για κάτι κατάσταση εδώ πέρα. Ρούφεν κάργα. Θα βγάλουμε δύο κουκουρετσάκια εδώ για να γουστάρουμε. Τα απογορευμένα, αυτό είναι το απογορευμένο. Αυτά είναι που συνιστούν οι γιατροί για να ανέβει πίεση. Αυτά τα φτιάξει ο Dr. Tigris εδώ πέρα με κάλα σκάργα. Με φοβάσει τίποτα. Θα σου πω, συνταγογραφήσει στον Ιωπή. Κανονικά. Όποιο έχει εδώ ανεβασμένε χοληστερίνε κτλ. Και τέτοια έρχεται εδώ και τα ρίχνει ο Tigris όλα κατακόρυφα. Πέφτουν όλα κατακόρυφα. Όπα και τα κόβει ψηλά ψηλά κομματάκια. Εδώ, για να πιούμε τα καρασάκια μέσα εδώ. Για να γουστάρουμε. Λουκούμι φαίνεται. Special. Κάτσε να βγάλω και λίγο φίδι, λίγο σπινάτερο εδώ πέρα. Α, έχουμε και σπινάτερο. Ε, βέβαια, ε, βέβαια. Το καλύτερο, το πονηρό. Α, βγάλω και δύο σπινατεράκια εδώ πέρα. Για να τα πιω μεγαλύτερα, κατάλαβες. Αυτό πρέπει να είναι όλη μαγεία εδώ πέρα. Αυτό, φίλε, έχει πολύ αλάτι, πολύ πιπέρι, πολύ σκόρδο. Το έχω κάνει και έχω τσιπίσει λίγο εδώ πέρα. Έχει γίνει το πάνω. Για πάμε, για κάτσε να το βάλω λίγο πάλι. Ναι, ναι. Να δώσουμε φυσικά ένα φίλο και μια περιδούλα. Με το που το κόψεις οι μυρωδιές είναι απίστευτες, δεν υπάρχουν. Αφού όταν ψήνεται μέρει όλη η πλατεία εδώ. Μαζεύω το λίγο εδώ πέρα και δύο πράγμα. Βάζει μέσα και σκορδάκι. Σκόρδο κάργα, πιπέρι κάργα. Ριγανίτσα. Ριγανί, όχι, δεν πάει μέσα αυτό. Όχι. Αλατάκι κάργα, Θόδωρα. Και πάμε γερά. Πάμε γερά. Για ρούφενε κάργα. Κάτσε να κόψουμε λίγο μικρό το κομματάκι αυτά για να μα τουράνε καλύτερα. Όπου έχουν λιώσει τα λιπάκια, έχουν γίνει. Αδερφέ, μεζέδες για κρασί καθεαυτού. Για σοβαρά χοντρέματα. Για ρούφεν κάργα. Όταν λέμε κάργα, κάργα. Λοιπόν. Να σε αφήσω να επιτελέσει το έργο σου να πάω να τα στήσω. Εννοείται. Έγινε. Μου είπες να βάλουμε και κεφαλάκι για μεζέ. Θα βάλουμε και ένα κεφαλάκι, αδερφέ, γιατί είναι πολύ ωραίο για, για ρούφεν και αυτό το βλέπεις εδώ πέρα. Καυτό, καυτό. Τρυφερούδι, μόλις βγήκε. Το special. Σε αυτό έχεις βάλει αλάτι ρίγανη από πάνω. Αλάτι πιπέρι. Αλάτι, πιπέρι. Okay, θα το κατασπάραξουμε κι αυτό. Θα το βαρέσουμε κι αυτό. Για πάμε. Εδώ είμαστε, καλοί μου φίλοι, παρέα με Λουκά, με όλα τα γαλούδια και τις μασκό του καταστήματος. Τα πάντα όλα. Χωριάτικη.
Τηγανόψωμο, σωστά. Τηγανόψωμο. Κεφάλι αρνί. εδώ πέρα σπλινάντερο. Σπλινάντερο, κοντοσούβλι. Κοντοσούβλι. Πρόβλημα κοντοσούβλι γυρνό, από κορετσάκι εδώ πέρα. Σαγανάκι, κοπανιστή δικιά σου, κρασάκι, φετούλα. Κρασομεζέδες. Όλα τα καλά του κόσμου. Να βάλουμε κρασάκι, αδερφέ, εδώ πέρα. Οπ, ευχαριστώ πολύ. Για το καλωσόρισμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, σου έχω φέρει τώρα που είμαστε και Πάσχα και αυγουλάκια να συγκρίσουμε. Εννοείται. Τώρα αυτά, όχ, καλά, σώδικες. Κάζει γιατί ψιλοξεύτησαν στο αμάξι με τις βαφές και με αυτά. Λοιπόν, πάρτε με τη χαρτοπετσέτα όπως είναι, για να μην λερωθείς. Λοιπόν, θα τσουγκρίσουμε αυγό για το Πάσχα. Κανονικά. Ο χαμένος κάνει τη λάτζα. Εντάξει, λοιπόν. Όποιος θα πει τα πιάτα. Θα μου δώσεις εσύ. Θα σου δείξω να μου ρίξεις πρώτος. Δώσε εσύ, εσύ θα δώσεις. Άντε, Χριστός αρέσει. Oh, με έδωσε εσύ. Σε έσπασα, για πάμε από πίσω. Λοιπόν, αληθώς ο κύριος που λέει. Ω, πάλι με έδωσε. Κάνω λάτζα, μάγκες. Οπότε θα πνίξεις λάτζα μέχρι τώρα. Κατάλαβα, ναι. Λοιπόν, από πού λες να ξεκινήσουμε. Από εδώ, θα μας δέκαμε σιγά σιγά. Ξέρεις, κύριε φίλε, μου είπες ότι τα κρέατα εδώ πέρα είναι δικά σας. Εντάξει, κοίτα, δεν είναι όλα, είναι το 80%. Γιατί εντάξει, όλη την εποχή δεν μπορούμε να έχουμε το μαγαζί. Παίρνουμε τα κροπολιά γύρω-γύρω. Πέρα έχουμε και εδώ δύο κροπολιά πολύ ωραία. Ξέρεις, σκέφτηκα. Άμα πήγαινα στον αδερφό σου, τον Γιώργο, για να δείξουμε και στους φίλους που μας βλέπουν πώς εκτρέφεται τα ζώα κτλ. Την όλη εμπειρία. Λες να συμφωνήσει. Γιατί να μην συμφωνήσει. Πότε μάγκες. Μεγαλοτσέλικα, ένα πολλά έχουμε εκεί πέρα. Λίγο υπομονή. Πάμε να δούμε ευθύς αμέσως πώς εκτρέφονται τα κρέατα της οικογένειας Κοτσούλα και επιστρέφουμε για να ξεδιπλωθούμε αναλόγως και τι το τρόπος. Εδώ είμαστε, καλοί μου φίλοι, παρέα με τον Γιώργο, Θοδωρής, χάρηκα. Να είσαι καλά, Θοδωρή, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Ο αδερφός του Λουκά, Παύλα Τάγκερ, που από ό,τι μου είπε, είσαι από τους μεγαλύτερους ζωοτρόφους στην περιοχή που υπάρχει. Έτσι ακριβώς, πολύ καλά σου είπε. Εκτρέφουμε πρόβατα, έχουμε και μερικές κατσίκες. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Τα ζώα τα καταναλώνουμε στην ταβέρνα εκεί του αδερφού. Από την παραγωγή στην κατανάλωση. Πάντα την παραγωγή στην κατανάλωση. Τυροκομικά προϊόντα, κρέατα, προβατίνες εκεί, παχιούτσικες, εννιαράκια, τα πάντα με κάλας, πάντα με κάλας. Τα ξεκινάμε από μικρά και τα ταΐζουμε κάλας για να μαθαίνουμε και συμπληρώνει στη σταριά κατευθείαν. Να πούμε στους φίλους που μας βλέπουν ότι είμαστε στη Δρυμαία, ένα χωριουδάκι γύρω στα 10-15 λεπτά από το Πολύδροσο Πατρισσού. Έρχομαστε το χειμώνα εδώ, γιατί είναι πιο πρόσφορο το έδαφος, είναι πιο προσιλιακό και πιο καλό για τα ζώα. Και το καλοκαίρι μεταφέρομαστε στον Παρνασσό. Αν επιτρέπετε, πόσα ζώα έχεις και τι ζώα είναι αυτά? Τα περισσότερα είναι πρόβατα, είναι γύρω στα 1000 ζώα. Έχουμε και μερικές κατσίκες για φτιάχνουμε τα τυροκομικά προϊόντα, να ρίχνουμε και λίγο κατσική σιου γάλα μέσα. Α, και τυροκομικό και κρεατικό. Πάντα. Τα αξιοποιείτε όλα. Πάντα. Και ό,τι είναι. Και μου είπες εσύ κάτι άλογα από εκεί. Έχουμε και άλογα, έχουμε και αγελάδες. Για χόμπι τα άλογα ή τα κάνετε? Τα άλογα για χόμπι. Για χόμπι είναι. Τα άλογα, οι αγελάδες φάζουν τα μουσχάρια στην ταβέρνα εκεί, μπριτζόλες, κοκκινιστά, μαγειρευτά, φτιάχνει ο αδερφός μου. Και κάτι μελίσια, αυτά είναι δικά σας? Τα μελίσια δεν είναι δικά μας, είχαμε πιο παλιά, αλλά είναι πολλές οι δουλειές. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε όλες τις δουλειές, γιατί έλλειψη προσωπικού κτλ. Αλλά δόξα τω Θεώ, εντάξει, καλά είμαστε. Συνολικά, αν επιτρέπετε, πόσα ζώα έχετε? Είναι πάνω από 1000 περίπου. Και από ό,τι είδα, είσαι καλούς φύλακες, γιατί όταν ήρθαμε πάντα πετάχτηκα ελληνικά, κάτι σκυλιά, εκεί γαυγίζαμε, πάντα κάναμε. Πάντα ελληνικά ποιμενικά για την προστασία του κοπαδιού, για τους λύκους και τα λοιπά. Ή μην έρθει κανένας πάνω να ψηρίζει, ξέρω εγώ οτιδήποτε. Εντάξει, μεμονωμένα περιστατικά, αλλά όλα είναι στο πρόγραμμα. Όλα στο πρόγραμμα. Να σου πω, γεννιέται ένα ζώο, το μεγαλώνεις. Πόσο καιρό θέλει για να μεγαλώσει μέχρι να πάει στη σφαγή
Λίγο, άμα θες να μας πεις κάθε ζώο ανάλογα την περίπτωση, πώς γίνεται. Ανάλογα. Είναι γύρω στις 45 μέρες, 40 με 45 μέρες τα διώχνουμε εμείς τα ζώα. Ναι. Έρχονται στα 10 κιλά, 11, 9. Βέβαια τα προσέχουμε, τα περιποιούμαστε για να έχουν αυτή την ανάπτυξη σε αυτό το χρονικό περιθώριο. Χοντρικά στους 2 μήνες από την ημέρα που γεννιούνται πρέπει να έχουν φύγει. Όλα τα ζώα αυτό, δηλαδή είτε είναι πρόβατο, είτε αρνί, είτε ή το καθένα έχει τα δικά του. Καθένα έχει τα δικά του. Ναι. Τα αρνάκια, μιλάμε για τα αρνάκια τώρα, ναι, για τα εννιαράκια που προτιμάει ο τίγρης. Ναι. Τα πρόβατα έχουν κάποιο χρονικό διάστημα, δηλαδή μπορεί να είναι μετά τα 4 χρόνια, 5, 6, μειώνεται η παραγωγή τους, ναι. Οπότε τα βγάζουμε, δεν υπάρχει λόγος, να, γιατί υπάρχουν έξοδα, χρεώνονται, ταΐζονται και δεν υπάρχει λόγος να τα κρατάμε πάνω από 6 χρόνια. Δηλαδή okay. το όριο είναι 6 χρόνια, τα μεγάλα τα ζώα τα διώχνουμε, δηλαδή 5-6 χρονών φεύγουν. Και γίδες είδα, άρα σημαίνει το χειμώνα παίζεις εκεί γίδα για γάστρα, για... Τα πάντα όλα, βραστό, τράγος βραστός, μαλατοπίπερο, γίδες, τα πάντα όλα. Τι ωραία ελληνική επαρχία. Τόσες γνήσιες γεύσεις που δεν μπορείς να τις βρεις σε μεγάλα αστικά κέντρα. Γι' αυτό κάτσαμε εδώ στο χωριό και αξιοποιήσαμε ό,τι μπορούμε. Δηλαδή με την κτηνοτροφία έτυχε, γιατί είμαστε γενιά σε γενιά. Ο πατέρας μου είχε την ταβέρνα. Ήταν και κυνηγός από ό,τι έμαθα. Κυνηγός από τους καλύτερους της περιοχής. ο αδερφός μου έχει πάρει τα χόμπι του πατέρα μου, τα κυνήγια και την ταβέρνα. Κράτησε την ταβέρνα. Εγώ ασχολήθηκα με το άλλο το κομμάτι της κτηνοτροφίας. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε, η περιοχή εδώ στα χωριά είμαστε, πρέπει να τα ξεχωριστούμε. Μέσα στο πράσινο καθαρό αέρα, στο βουνό. Ναι, δεν μπορούμε εμείς να ζήσουμε τις πόλεις, θα κάνουμε εμείς για τα τσιμέντα. Να σου πω, τα αξιοποιείτε και σε θέμα μαλλί, δηλαδή παίρνετε και το μαλλί τους, αξιοποιείτε το κάπως. Το μαλλί δεν έχει κάποια αξία τώρα, όχι, κάποτε όχι. είχε τώρα αξία, όχι. Τώρα δεν έχει. Πα, αν βρεθεί κανείς και τα δώσουμε, τα δίνουμε αλλιώς. Και το σφαγείο που τα πηγαίνετε είναι κάποιο εδώ κοντά, τα πάτε κάπου μακριά, πιο εκτός. Έχουμε δύο σφαγεία. Έχουμε ένα στην Αμφίκλεια, το οποίο είναι στο διπλανό χωριό εδώ στην περιοχή μας, και πηγαίνουμε τα σφάζουμε εκεί, και το άλλο είναι στη Λαμία, όπως έχω πει και κατ' επανάληψη κάτι βιντεάκια, η λύση είναι μία, τσάδι μας στη Λαμία. Είναι ένας από τους καλύτερους και μεγαλύτερους εμπόρους αυτή τη στιγμή που στην περιοχή μας και γενικά στον χώρο της Ελλάδας, αξιότιμος κύριος. Με αγνή ντόπια ύλη, αγνό ντόπιο κρέας. Πάντα, ναι, με ελληνικά, δεν έχει παράπονο κανένας παραγωγός, γιατί δεν είμαι μόνος εγώ, υπάρχει εδώ στην περιοχή ελάχιστη κτηνοτροφία, αλλά υπάρχει όμως λίγα πολλά. Τα πηγαίνουμε στο σφαγείο, αλλά και για τη χρήση που τα θέλουμε για την ταβέρνα, πάλι από το σφαγείο περνάνε και μετά τα πηγαίνουμε για κατανάλωση. Δηλαδή δίνουμε μερικά όταν έχουμε παραγωγή στο φουλ και στο κρεοπωλείο, δηλαδή στο σφαγείο, αλλά και στην ταβέρνα τα περισσότερα τα καταναλώνουμε συνήθως στην ταβέρνα τη δικιά μας. Κατανόητα, άπαντα. Μάγκες, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Γιώργο, για άλλη μια φορά ευχαριστώ για τον χρόνο σου και για τη φιλοξενία. Να είσαι καλά, φίλε Θοδωρή. Χάρηκα και εγώ που ήρθες, μας επισκέφθηκες εδώ στο χωριό. Να είστε καλά. Και πάμε, μάγκες, να δούμε πώς φτιάχνονται οι χειροποίητες σούβλες από ένα μάστερ του είδους και στην προκειμένη από τον Λουκά Τάιγκερ. Πώς σας φάνηκε, μάγκες, εδώ μιλάμε ελληνικά, παραδοσιακά, μερακλείδικα. Και θα special. Πάμε να ξεκινήσουμε. Γεια σου, φίλε μου, καλώς ήρθες. Στην υγειά μας. Είμαστε καλά. Καλώς σας βρήκα. Στην υγειά σας και εσάς, μάγκες, καλό Πάσχα με υγεία. Καλή Ανάσταση, να έχουμε καλό Πάσχα. Ναι, και όλα τα καθέκαστα. Και υγεία σε όλο τον κόσμο. Α, ωραίο κρασάκι, ελαφρύ. Πολύ καλό, πολύ καλό. Και αυτό δικό σου. Πολύ καλό κρασί, είναι από εδώ πέρα από το ενοποιείο που έχουμε. Έχουμε τον Αργυρίο εδώ πέρα, είναι πολύ καλό ενοποιείο. Και παίρνουμε όλη κρασία εκεί πέρα. Λοιπόν, ξεκινάμε στο πατσά. Πάμε. Ναι. Πάμε κανονικά. Εγώ θα ξεκινήσω και σπιναντεράκι να πούμε, γιατί είναι για ρόφερον πρώτο. Ποιο σκληροπυρηνικά. Καλή όρεξη τρώτε, καλή απόλαυση που βλέπετε το βίντεο και εννοείται καλή χώνεψη όσοι έχετε φάει ήδη. Τσίρ, σας απολαύσουμε. Άμαστε καλά. Τον και με ένα τέτοιο που φτάνει εγώ, από εκεί. Εγώ ξεκινάω από τα πιο ουδέτερα για να κλιμακώσουμε στην πορεία. Εγώ βάζω και λίγο τουρκαφτερή απάνω, τη σοκολά που γίνεται πιο ωραίο. Είναι πολύ δυνατό, Τι γάμο. Αυτό γίνεται και στο τηγάνι και ψητό. Εγώ το κάνω πιο πολύ ψητό για να μην έχει πολλά λάδια και τέτοια. Ναι, το ευχαριστιέται καλύτερα πολύ. Είναι πιο ωραίο στο καρβουνάκι. Βέβαια, στο κάρβουνο κατευθείαν. Τραγανό απ' έξω, μαλακό από μέσα με το τυράκι του. Αλλά με την κοπανισή πιστεύω θα ανέβει τίποτα. Πενίτα πάει. Αντρέα, πενίτα. Φοβερός με ζέσαι. Φίλε, αυτά εδώ πέρα είναι κρασομεζέδες όλα. Είναι όλα για ρούφινγκ, αρνικά. Από ό,τι μου πεις στο μαγαζί, πιο πολύ είσαι για κρασάκι, όχι τόσο τσίπουρα και κόλπα ιστορίες. Το πολύ μου ζητώ με κρασιά και μπύρα το καλοκαίρι πολύ. Να σου πω,
Και το βράδυ σε πιο special καλεσμένους βράδυ είχαν ουσκάκι, τίποτα. Εννοείται. Και εγώ τα πήρα, γιατί κανένας φίλος εδώ μου λέει, τι, δεν το γυρίζουν, ξέρω εγώ, μετά να πιούμε κανένα πιο σκυρό, κανένα πιο πίνουμε κανένα ουσκάκι εδώ πέρα. Και δίνεις πόνο. Και το σαγανάκι σου ωραίο, που το κάνεις και αυτό σε σχάρα σου κάρβουνο. Το σαγανάκι είναι πολύ καλό, το κάνω σου κάρβουνο και αυτό είναι τοπικό από εδώ πέρα. Από το τυροκομείο εδώ πέρα είναι πολύ τοπικό. Ξέρεις τι μου αρέσει, φίλε. Επειδή όλα αυτά τα τριγύρω τα κάνεις σε σχάρα, δεν έχουν την τηγανίλα, τη λαδίλα αυτή που σε βαραίνει και είναι ελαφριά και νόστιμα. Αυτό είναι, φίλε, το. Αυτό είναι το κόλπο της υποθέσεως. Γιατί το τηγάνι είναι. Σου αφήνει λαδίλα, σου αφήνει πολλά. Ναι, ναι. Τα πηγαίνει από. Μια φωτογραφία. Γίνεται. Μισό λεπτό και τραβάμε λίγο εδώ. Βάζω λεμονάκι, Βάλε λεμονάκι, αδερφέ, βάλε λεμονάκι. Εδώ έχουμε το χοιρινό, το κοντοσούβλι. Το πρόβιο είναι αυτό. Α, το πρόβιο είναι. Από εδώ έχουμε το χοιρινό. Δεν κάτσε να δούμε το πρόβιο. Καλά, και χθες που έφαγα το δικό σου το πρόβιο, το τεμάκιο ήταν απίστευτο. Ήταν φοβερό, δεν πεζόταν με τίποτα. Φοβερό. Το παίρνω με το χέρι. Φοβερό. Ξέρεις, μ' άρεσε, φίλε. Που βλέπεις εδώ πέρα. Το λιπάκι αυτό. Είναι 50% κρέας, 50% λίπος. Αυτό είναι το κόλπο. Το κόλπο αυτό είναι. Πού να τα βρεις αυτά τώρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, άμα δεν έρθει στο χωριό. Θα βγάλω μια γέννηση. Όλα τα λεφτά. Θα βγάλω μια φωτογραφία εκεί. Μια σιγά, να βγάλει. Απλά θα βγάλω εδώ γιατί μας τραβάει η κάμερα. Θα δανείσαι στο βίντεο, δεν πειράζει. Κάτι live. Δεν πειράζει, εντάξει, θα βγάλω μένα. Βγάλτε, βγάλτε. Έλα, βγάλω μένα. Τρώμε κι εμείς. Εδώ πέρα ο Λουκάς Μάρης, να ξέρετε, τεράστια φίρμα, όλοι θέλουν βίντεο φωτογραφίες. Ήρθε και ένας φίλος καλός εδώ πέρα. Πάσε καλά, αδερφό, πάσε καλό, καλιά. Να είσαι καλό, Πάσκα. Σε ευχαριστούμε για όλα. Όπω φίλε, λουκούμι αυτό, Το λιπάκι του έχει λιώσει, τα κολαγόνα του. Το κρέας έχει μαλακώσει. Αδερφέ, το κόλπο είναι άμα δεν έχει. Άμα δεν έχει κάλα σπλόγο κάρτα και δεν έχει λίπο στο κρέας, δεν τρώγεται. Όχι, το αλάτι του δίνει γεύση. Πολύ. Λουκούμι σκέτο. Και αυτό δεν το κάνεις κάποιο μαρινάρισμα. Πάρε και λίγο κοριτσάκι από εδώ πέρα που είναι special. Εδώ με το ξεροψημένο το αντιλαράκι που μου αρέσει. Ναι. Αυτό δεν το κάνεις κάποιο μαρινάρισμα όπως είναι αλάτι που πέφτει. Φίλε, εγώ μαρινάρισμα δεν κάνω ποτέ το κρέας. Ριγανίτσα αλατάκι. Πιστεύω το καλό του κρέας δεν θέλει μαρινάρισμα. Ναι. Λίγο σύντομα, ίσως θέλει λίγο σύντομα. Από εκεί και πέρα είναι όλα. Ακούω πολλούς που ξέρω εγώ το βάζουν σε κρεμμύδι μια μέρα αυτά, να μαλακώσει. Εντάξει, άμα θες να αλλάξει η γεύση, δεν είναι κακό να το βάζει σε κρεμμύδι. Ναι. Απλά αλλάξει η γεύση. Πολύ δυνατό και έτσι όπως είναι μόνο. Εγώ το θέλω όπως είναι το κρέας έτσι αγνό, ένα γαλατάκι ριγανίσιο, μαύρο πίπερο απάνω. Ναι. Και να πηγαίνει τρένο. Άμα τρέχει το ειδικά σκηνή και λίγο σκληρό και τι έγινε. Ακόμα εγώ με τα δόντια μας, ναι, δεν είμαστε εκεί, γερόντια. Το κουκορέτσι να ξέρεις είναι από τις αδυναμίες μου, Καλώς με λες. Πω, τι είπες τώρα, ρε. Είπαμε, αυτά είναι καθαρά κασομιζέδες. Έχει πάρει και αυτό τη γεύση από το λιπάκι, από την πόγια. Έχει ξεροψηθεί απ' έξω το έντερο, δεν υπάρχει. Να σου πω, πάντα θέλω. Στο φεύγα, βάλε μου κανένα πεντόκιλο να έχω να τρώσω στον κόσμο. Να πάρεις απάνω Θεσσαλονίκη να βάλεις κάργα. Γιατί... Πάρε κουρουσάκι. Θεσσαλονίκη ξέρεις, είναι πολύ λίγα τα μαγαζιά που ξέρουν να κάνουν σωστή σούβλα. Οι περισσότεροι έχουν κάνει τυποποιημένα του εμπορίου, δηλαδή να είναι μετρημένα σε δάχτυλα του ενός χεριού. Εντάξει, και εκεί καλά κρέατα. Απλά ο καθένας είναι στο έτος εκεί. Εκεί φαντάζομαι πιο πολύ εκεί. Πιο πολύ δουλεύουν χοιρινά γύρω, πιο πολύ εκεί. Θεσσαλονίκη πιο πολύ για γύρω είναι, Εκεί εγώ ανέβαινα γύρω στα 10 χρόνια πάνω κάτω στη Θεσσαλονίκη και εκεί πολύ καλά μαγαζιά, πολύ καλό και φαγητό πολύ καλό. Από ό,τι μου είπε όλο το ρεκόρντ, ήσουν ερωτικό μετανάστη. Είμαι εκεί, ναι. Μάγκε, να ξέρετε, χθε το βράδυ με το που τελειώσαμε το βίντεο που είδατε χθε, είναι αυτό που λένε τα καλύτερα κόπηκα στο μοντάζ. Το τι γέλιο ρίξαμε, τι ατάκα έφυγε, τηλεφωνήματα αυτά. Μακάρι να είχαμε μια κρυφή κάμερα να τα τραβάμε. Γεια μα. Εντάξει, εδώ δωρεά η φορά δεν πειράζει, το κάνουμε πάλι. Τώρα τα σας λέω εδώ πέρα με παρευρισκομένους από τα τηλέφωνα, οι ατάκες δίναν και παίρνανε. Εδώ πέρα το μαγαζί έχω καταλάβει ότι είναι άνδρο ψυχαγωγίας. Όποιος έρθει, εκτός από καλό φαΐ, έχει και καλή παρέα από τριγύρω, δηλαδή και μόνοι σας να έρθετε. Κάποιο θα βρείτε να ανταλλάξει μια κουβέντα, να πείτε κάτι, οτιδήποτε. Λέμε και τις κουβέντες μας εδώ πέρα, τα λέμε όλα. Απάνω στο κρασί, λες πολλά. Δεν το γορέτσι, απίστευτο. Πάρε λίγο σε χοιρινό να δω και αυτό τι παίζει. Και πάρε χοιρινό. Έχει κόκαλο. Είναι... Έχει και με κόκαλο και με λιπάγια. Α, οκ. Okay. Λέω, για να ξέρω, μην πάω να δαγκώσω σαν Νεάντερταλ βλαχοκαουπός και... Ας, το και χάσουμε καμιά δοντοσυχία. Ξέρεις, είναι και ακριβή ο δοντίατρη. Δεν μας παίρνει.
Πω πω φίλε, και αυτό γιώνει στο στόμα, ε. Αυτό είναι μια αράτσα, είναι ο μαύρος κύριος που βλέπω εδώ πέρα. Πω! Που πέρα από ένα φίλο μου εδώ πέρα που έχει τέτοια αράτσα, τέτοια γουρούνια. Και φίλε, πίστεψε με, είναι πολύ... το βλέπεις, είναι πολύ μαλακό, πολύ νόσιμο. Και αυτό είναι αναλογία, 50-50-50 κρέας, 50 λιπάκι. Έχει γιώσει το λιπάκι, έχει ξεροψηθεί. Πω πω, και είναι λουκούμι. Δεν μπορώ, ρε φίλε, πάω σε κάτι μαγαζιά. Έχουν σούβλες και είναι πέτρα, δεν τρώγεται. Γιατί δεν έχει λίπος. Δεν έχει τίποτα, δεν το ίδιο. Ναι. Εγώ να σου πω την αμαρτία μου, στο χειρινό βάζω γύρω μονάκι, μ' αρέσει. Ναι, πηγαίνει. Στο χειρινό το θέλω. Απλά στα δικά σου τα κρέατα, όσα έχω φάει, ξέρεις, μ' αρέσει. Τώρα μπορεί να κοροϊδεύουν μερικοί επειδή ρίχνει υπερβολικό αλάτι, αλλά φίλε του πηγαίνει το αλάτι. Πω, εσύ που έχεις εδώ δύο μέρες τώρα σήμερα, είσαι το αλάτι να είναι αρμερά τα κρέατα. Εγώ φίλε, ήταν τόσο όσο. Δηλαδή, ακριβώς όσο πρέπει, ούτε παραπάνω ούτε λιγότερο. Να τσιμπάει λίγο, χρειάζεται και να πιει ένα γρασάκι παραπάνω, αλλά όχι και ότι είναι για νερό και τέτοια. Αν έρθει κάποιο που κάνει διατροφή και δεν τρώει αλάτια και τέτοια, μπορεί να του φανεί. Εμείς που είμαστε πιο περπατημένοι, μπράβο, είναι το τέλειο. Δεν θέλει καθόλου. Και αν μου πει κάποιο νερό που ψήνω, ξέρει, θα μου βάζει λιγότερο και τέτοια, θα το προσέξω καλύτερα. Άμα έρθει κάποιο σου πει, βάλε μου λιγότερο, του βάζει λιγότερο ή του κουπανά και το αλάτι στα πετρέλαια. Όχι, ό,τι θέλει, ό,τι θέλει ο καθένα, αλλά εντάξει. Για πάρε λίγο κορτσάκι ακόμα. Καλό λόγο, κορέ. Δεν είναι καλό, δε φίλε μου. Πείμα, πείμα, άστο. Δεν υπάρχει. Εγώ τρώω και λίγο χωριάδι και από εδώ. Εδώ, Θοδωρή, παλιά το χωριό φημιζόταν πάρα πολύ. Για τις πολλές ταβέρες που είχαμε εδώ πέρα. Για τους πετράδες και τους μαχαιράδες. Yeah. Αλλά η ταβέρνα, δηλαδή το βράδυ γύρω όλοι, άλλος από την πέτρα, άλλος από τις δουλειές που κάνανε εδώ πέρα. Όλοι πηγαίνανε στην ταβέρνα, δηλαδή το μαγαζάκι αυτό έχει ένα σωρό ταβέρνες. Εδώ και ένα σωρό. Φίλε. Κρασάκιδες όλοι. Χωριάδικη, καμία σχέση με αγκούρι, ντομάτα και αυτά που τρώμε στην πόλη. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι στο δάγκωμα κάτι που έχει μεγαλώσει όπως πρέπει. Είδε στην γλυκά ντομάτα είναι αυτή. Σαν φρούτο είναι. Φοβερέ, φοβερέ. Σαν να τρώσει λωτό με γεύση ντομάτα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή και η πιπεριά, το κρεμμυδάκι του είναι όλα. Καταλαβαίνεις ότι είναι άλλη γεύση, ρε φίλε. Δεν είναι αυτό το τυποποιημένο που τρώμε. Δεν το συζητάω. Πάω να δοκιμάσω και λίγο σπινάτερο. Και αυτό είναι από τις αδυναμίες μου. Πάω να δεις το ωραίο, ναι, και σκορδάκι μέσα από όλη κομμάτια προπίπερο. Θες να πούμε λίγο το σπινάτερο, ναι, από τι ακριβώς αποτελείται, γιατί είναι κάτι που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Εντάξει, φιλάκι, το σπινάτερο είναι, έχει καρδιά μέσα. Ναι. Καρδιά μοσχαρίσια. Σπινά βάζω μέσα από πρόβιο και από τράγιο που λέμε εδώ πέρα. Σκορδάκι μπόλικο. Περιμετρικά. Περιμετρικά είναι έντερο αυτό. Ναι, χοντρό, ε. Ναι, είναι, ναι, από πρόβιο έντερο αυτό. Και μέσα βάζεις σκόρδο, μπαχάρια αυτά, τι βάζεις. Σκόρδο, πιπέρι κάργα και αλάτι κάργα. Α, και πιπέρι κάργα και για ρούφεν κάργα. Αυτό είναι ότι είναι λίγο τσιμπημένο στο αλάτι και είναι λίγο πιο δυνατό από τα άλλα, είναι για... αυτό είναι όντως για ρούφεν. Για να δούμε. Για να πιω κρασί. Είπες τώρα, ρε φίλε. Αυτό είναι κατηγορία από μόνο του. Είσαι νόστιμο, ναι. Δεν το συζητάω, φίλε μου. Αυτό μου θυμίζει κάποια λουκάνικα που έχουμε εμείς επάνω, τα καραμαλίτικα, έτσι τα λένε, που τσιμπάνε ένα κλικ στο αλάτι και στο πιπέρι. Αλλά αυτό επειδή μέσα έχει καρδούλα, κόλπα, ιστορίες, είναι πιο μαλακό, δεν είναι τόσο, ξέρεις, να μην μασχέται εύκολα. Ξέρω ο τέλειος μεζές για κρασί. Εμείς εδώ πέρα, παλιά μας λένε κοκορετσός πιλαντεράδες εδώ πέρα, γιατί βάλαγα μόνο ή φάγαμε κράσο φούρου. Πω, καλά. Θέλω τη συνταγή αυτό, δεν υπάρχει. Είναι λίγο δύσκολο να το φτιάξει, γιατί άμα δεν έχει γνώση, να καταλάβει τώρα εγώ που είμαι χρόνια στη δουλειά αυτή και ακόμα ψιλοζορίζομαι λίγο. Το κοκορέτσι είναι πιο. Η γέμιση πρέπει να σε ταλαιπωρεί, να ψιλοκόψει, να βάλει, να κάνει. Ε. Το περνάει από μηχάνημα ή χειροποίητο. Χειροποίητο, με το μαχαίρι πρέπει να κοπήσει λωρίδες. Ναι, ναι. Όλα τα εντός πρέπει να κοπήσει λωρίδες, να πλώσει το έντερο, το βάλει να στρώσει με έξω το σκορδάκι μετά, το αλατάκι πιπέρι. Πω, πω, φίλε, για να γίνει δουλειά καλή όπως πρέπει. Και με το κρασί κάθε φούστα μπλούζα που λέμε. Κάθε αυτό για ρούφερ να βγει κρασί. Συνδυασμός άχασος. Κάτσε λίγο να ξεπλύνω παλέτα με τηγανόψωμο. Φίλε, πραγματικά, τώρα δεν σου λέω για λόγους βίντεο. Η τυροκαυτερή τη ώρα είναι πως καίει. Ναι. Είναι φοβερή. Τυροκαυτερή κοπάνιση, γιατί τη βλέπω έχεις βάλει και πιπεριά φλωρίνης μέσα. Αυτή κοπανιστή. Εντάξει, είναι συνταγή όπως κοπανιστή, αλλά καίει όμως. Ναι. Γιατί πολλοί μου λένε, φίλε μου, λέει καίει. Λέω ότι ο καθένα δεν παράγει. Δεν την κάνω μόνο κόκκινη πιπεριά πιο φιλμάτι. Άμα δεν καίει, τρώω σαλάτα. Μπράβο. Η τυροκαυτερή πρέπει να καίει. Δεν μπορώ κάτι φλόρικα πάω στα μαγαζιά και δεν καίει. Ναι, ναι, αλλιώ δεν θα καίγε. Για να πει ένα κρασάκι παραπάνω. Φίλε, πραγματικά δεν σου λέω τώρα για λόγου βίντεο. Αλλά δεν έχω φάει κάτι. Όχι, αυτή η συνταγή είναι. Από σένα
και να πω ότι δεν μου άρεσε ή μου φάνηκε τυποποιημένο ή φίλε, όλα είναι όχι πεντανόσημα, δηλαδή. Πες το πόρε, φίλε, να μένεις φέρα σήμερα που είναι. Να έχεις λεφτά, να τρως κάθε μέρα σε σένα, είναι τέτοια φάση. Εμείς και αυτούς που δεν έχουμε φορά, τις κερδάμε, τις προσέχουμε, δεν τις αφήνουμε έτσι. Σε είδα χθες κάτι παρέσεις, εργότησα κάνα κατανάλωση, έκανες υψαλίδια. Τα στρογγυλοποιούσες προς τα κάτω. Γιατί να μην κάνω, ρε φίλε. Λες να φύγει ο κόσμος ικανοποιημένος. Φίλε, ο μαύρος χείρος λουκούμι. Το πρόβιο τρυφερούδι. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να πω πραγματικά. Το κοκορέτσι. Προσπαθούμε, αδερφέ, για να έχουμε και κόσμο εδώ πέρα μαζί μου και κόσμο. Και να ευχαριστήσει και ο κόσμο τα προϊόντα εδώ πέρα. Τώρα ξέρει που θα χρειαστούν τη βοήθειά σου. Επειδή έχουμε και κεφαλάκι αρνί εδώ πέρα που το έχει ανοίξει ο Λουκάς, να με καθοδηγήσει τι να φάω και πώς να το φάω. Θα πάρει πρώτα από εδώ από το μαγουλάκι που είναι εδώ πέρα, θα φας τα εξωτερικά. Ωραία. Τα μέσα. Λοιπόν, αυτό είναι το από μέσα, εδώ τι βλέπετε, εδώ. Μπράβο. Το μαγουλάκι. Το μαγουλάκι απ' έξω. Όπως είναι. Τα μαγούλια που λέμε. Το τρώω, αυτό. Κανονικά. Παλιά με ένα κεφαλάκι πήρανε 3 κιλά κρασί εδώ. Τι είπες τώρα, φίλε. Στο χωριό μας εδώ πέρα. Ξεροψημένη πετσούλα αρνί. Μέσα έχει το μαγουλάκι. Που, το μαγουλάκι ξέρετε είναι 90% λίπος, είναι όλη η γεύση που λέμε στο αρνί. Όπως πρέπει, αδερφέ. Ακριβώς όπως πρέπει. Μάγκες δεν υπάρχει. Το κεφαλάκι, εκτός από τα μάγουλα και τα περιμετρικά, έχει τίποτα πιο μέσα. Ξέρω, εγκέφαλο που λένε κτλ. Ναι, το έχει το μυαλό μέσα. Το μυαλό που είναι εδώ. Εδώ μέσα, ναι. Είδε, λέει, αφού και πολύ, μπορεί ή θα βάλει κι άλλο, θα το χάσει λίγο. Εγώ λογικά πάω για να το χάσω. Πού είναι εδώ πέρα το μυαλό. Ναι, πρέπει να σου ανοίξω εγώ τώρα. Χώνω χέρι, πώς πάμε, μαχαίρι. Έλα, παίξε μπαλίτσα. Σου ανοίξω εγώ λίγο, γιατί είναι λίγο. Είμαι κι εγώ χειροπράκτης, μην με βλέπεις έτσι μαζεμένο, να ξέρεις. Απλά δεν έχω την τεχνογνωσία για να τα ανοίξω. Από εκεί το βγάζει με το μαχαιράκι σιγά. Λοιπόν. Α, και βγάζω το μυαλό από μέσα και το τρώω. Με το μαχαιράκι από εκεί. Με το πυρουνάκι. Θα τη βρούμε την άκρη. Τρώγεται όπως είναι, θέλει λεμόνι τίποτα άλλο. Λεμόνι, αν θες μπορεί να βάλει δύο έξω. Έχω βάλει με σαλατάκι πιπεράκι. Okay. Είναι μια χαρά πιστεύω. Πάμε να δοκιμάσουμε. Θες εσύ. Όχι, okay, πολύ ιδιαίτερο. Είναι. Γεια σου Νικόλα! Είναι ιδιαίτερο μίζες, φίλε. Είναι σαν λεπτό έντερο σε συνδυασμό με σπλήνα, κάπως στο πολύ πιο μαλακό. Είναι άλλο διαφορετικό μίζες αυτό, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, ναι. Κάτσε να ρίξουμε και λίγο λεμονάκι. Ναι. Τι κάνετε, φιλαράκι, καλά είσαι. Γεια σου, κυρία, τι κάνετε, καλά είσαι. Να δούμε το φιλαράκι με παιδιά και εδώ πέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε. Έχουν πλακωθεί και οδρόγια από Δευτέρα, πρέπει να τα αρχίσουμε τώρα να κάνουμε νηστεία μας. Νηστεία κάρκα. Τι να κάνουμε. Βγάζει κεφαλάκι κάτι που σηκώνουμε. Τι να κάνω ρε φίλε. Τα βαφτίσαμε φασολάδα και τα τρώμε. Νηστεία από Δευτέρα ξεκινάει, έχουμε περιθώρια μια μέρα δυο ακόμα. Τι να κάνουμε λοιπόν. Πραγματικά. Σου λέω παλιά εδώ στο χωριό. Και σου μιλήσω στα χέρια. Το κεφαλάκι το πέρανα και το τρώγανε δύο άτομα πήραν 3 κιλά κρασί. Βγάζει πολύ λίγο πράγμα, δηλαδή βλέπω λίγο το μυαλό, λίγο τα μάγουλα. Αυτό δίπλα εδώ και μεζιδάκι βλέπεις αυτά εδώ, είναι πολύ καλό, μεζιάς εξαιρετικός, δεν είναι. Λοιπόν, αλλά ένα αυτό που μου κέρδισε στην καρδιά είναι το σπλινάντερο, φίλε. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, έντονο στη γεύση. Το σπλινάντερο δεν είναι για να φας να χορτάσεις, είναι να φας ένα-δύο μεζιδάκια, έτσι να πεις κρασάκια, ξεκινήσεις και μετά πες στο κυρίο να τρώσεις τα υπόλοιπα μεζιδάκια. Και πιστεύω. Αν κανείς από εσάς που βλέπει το βίντεο είναι βρικόλακας, άμα το φάει, τον έχει στείλει κατευθείαν στον άλλο κόσμο. Είναι μερακλείδικο με τα σκορδάκια του, τα κόλπα του είναι πολύ δυνατό. Είναι ιδιαίτερο μυζής και είναι ό,τι καλύτερο. Ιδιαίτερο μυζής. Φίλε, πεντανόσιμο. Το καταλαβαίνω, φίλε. Ψητά, σούβλες, σαλάτες, τριγύρω. Αυτά είναι τα όπλα μας, χωρίς αυτά δεν γίνεται τίποτα. Δεν μπορώ να σε πιάσω πουθενά, ρε φίλε. Να πω ότι έφαγα κάτι και δεν μου άρεσε. Το καταλαβαίνω, δεν μου άρεσε. Και πατατούλα να ξέρετε, δεν τη βάλαμε γιατί δεν χωρούσε το τραπέζι. Και αυτή χειροποίηται μέσα. Φρεσκότατη κατευθείαν, καθαρίζουμε εδώ πατάτες, όχι τα πάντα. Δεν ήθελα να φανεί στο βίντεο, αλλά μέσα στην κουζίνα είναι και μια κυρία. Δεν ξέρω αν θες να το αποκαλύψουμε, που έχετε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση και την αγαπάς. Και τα κάνει όλα χειροποίητα στο χέρι. Θες να τα αποκαλύψουμε ή όχι. Η μητέρα του Λουκά είναι μέσα κουζίνα, όλα χειροποίητα μάγκες, επί τόπου. Τίποτα τυποποιημένο, φρέσκια πατατούλα στο χέρι, φρεσκοτηγανισμένη. Βέβαια. Ξέρεις, μ' αρέσει που το έχετε. Δεν γίνεται ταβέρνα τώρα για να έχει πατάτα προκάτω. Ναι, ναι. Δεν πάει αυτό.
Εγώ και στα σουβλακίδια ακόμα μετά με πηγαίνω έξω και πω μια πατάτα και μου φαίνεται προκάτω. Κάπως μου φαίνεται, δεν. Δεν κολλάει ωραία. Ξέρεις, μου αρέσει, φίλε, το έχετε δέσει πολύ ωραίο το έργο. Εσύ ψήσιμο, η μητέρα μέσα, ο αδερφός εκτροφή, ο πατέρας με τον ξενώνα. Δηλαδή, συγκοινωνούνται αδοχεία, το ένα βοηθάει το άλλο. Πακέτο, 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 και αυτό είναι κάτι πολύ υγιές για μια οικογένεια τη σήμερα εποχή. Ξέρεις, σπάνια το βρίσκεις. Δεν είναι κάτι εύκολο. Εννοείται, όλο το πακέτο μαζί δεν θα. Εκτός από τον Γιώργο. Εκτός από τον αδερφού, μια χαρά του πιστούλα. Ναι. Ευχαριστώ. Εκτός από τον Γιώργο, έχεις άλλα αδέρφια ή είστε δύο? Με τον Γιώργο, δυο μας. Οι δυο σας. Και αυτός έρχεται, βοηθάει πολύ εδώ πέρα. Όταν έχουμε κάνει μια μέρα έτσι πολύ δουλειά, έρχεται και αυτός βοηθάει εδώ πέρα. Απήχε τώρα το Πάσχα που θα είναι. Που θα έχουμε να ψήσουμε πολλά αρνιά και τέτοια, θα έρχεται εδώ, θα σου φλίζουμε μαγεία, θα ψήνουμε μαγεία. Να πούμε στους φίλους να βλέπουν Πάσχα, θα είσαι ανοιχτή κανονικά. Κανονικά, κανονικά. Άρα μάγκες όποιος θέλει. Ψητά κοκορέτσια, αυγά έτοιμα για τσούγκρισμα. Θα σας έχω και στην περιγραφή του βίντεο τα τηλέφωνα και τη διεύθυνση του μαγαζιού. Άμα θέλετε να έρθετε, μέχρι τι ώρα θα είστε το βράδυ? Από 12 το μεσημέρι μέχρι 12 το βράδυ. Όσο τραβήξει. Όσο πάει εγώ, όσο αντέξει εγώ. Όπως μου είπες χθες, ρε παιδί μου, κλείνει το 12, αλλά μπορεί να έχει έρθει μια παρέα 11 η ώρα. Άμα θέλει να παραγγείλει. Εγώ 2 ώρα κατεβαίνω. Ναι, το τραβάζει μέχρι 1-2. Είσαι και εσύ κροκόδηλο, σε βλέπω εδώ, συνεχίζει ακάθεκτο τρό. Βαράω, κάνω. Μιλιώδη μία. Έτσι το έχουμε να μου το όνομα και τα κιλά μα. Να ξεπλύνουμε παλέτα με λίγο κρασάκι ακόμη. Μένα μην μου βάλει άλλο με κομπλέ, γιατί έχω και τον δρόμο τη επιστροφή. Και δρόμο, φίλο μου. Καλά, όχι ότι μα κάνει κάτι, αλλά ξέρει. Είμαστε καλά, χάρη και από εκεί, φίλο που ήρθε. Και εγώ, μην με σταματήσω για κανένα αλκοτέ και τον πιούμε μπρούσκα γι' αυτό. Είμαστε καλά, καλή ανάση, να έχουμε καλό Πάσχα και σε όλο τον κόσμο. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Πραγματικά απίστευτη. Δεν έχω λόγια. Και εγώ για την παρέα που κάναμε έτσι. Γνωριστήκαμε, πήγαμε φιλαράκια καλά. Και το μέλλον είναι μπροστά μας. Είναι μπροστά μας. Για οτιδήποτε άλλο. Έχω και μια ιδιαίτερη εκτίμηση εγώ στις Θεσσαλονίκες από εκεί, στη Μακεδονία. Φίλε, γενικότερα είδα πολλά κοινά σε νοοτροπία, συμπεριφορές ανθρώπων. Μοιάζουμε, μοιάζουμε. Θεσσαλονίκη με εδώ. Υπάρχουν πάρα πολλά κοινά. Να πούμε επίσης στους φίλους που μας βλέπουν, δεν ήθελα να το δείξω το βίντεο ο Λουκάς, μου έκανε και δώρο. Ένα μέλι, το οποίο είναι ντόπιο εδώ πέρα παραγωγής. Από τα παιδιά από τα χωριά, αρώματα εδώ πέρα. Μέλι Παρνασσού, οικογένεια Πλατιά, Πολύδρος ο Φωκίδος. Είναι από τα παιδιά από εδώ, είναι καινούργιο μαγαζί και αυτό εδώ πέρα με προϊόντα. Θα το δοκιμάσουμε σε βίντεο για να δούμε. Φάρμακο, το καλύτερο, φάρμακο. Καλύτερο φάρμακο από αυτό ή όχι? Εντάξει, αυτό πάει μετά από αυτό. με τσουρέ και με τον Κυριλίδη, απάνω πάει και αυτό. Με συνταγή γιατρού είναι αυτά, να ξέρει. Βέβαια. Να ξέρει, αυτά είναι στην αγορά φούμελα, χωρίς συνταγή, όλα, οι οποίοι. Τα πάντα όλα. Δεν γίνεται. Αλλά ξέρει τι, ρε φιλαράκι. Έχω δει στο TikTok, ανεβάζεις και κάτι βίντεο από ένα ζαχαροπλαστείο εδώ κοντά. Είναι... που λες ότι είναι το καλύτερο στην περιοχή, δεν υπάρχει. Το φίλο του Χατζή εδώ πέρα, δεν είναι, πραγματικά δεν υπάρχει. Δεν, μετά από εδώ, απέναντι εκεί. Ναι, ναι, ναι. Όλοι οι περάδες από εδώ θα φάνε τις προβατήρες, θα φάνε τα κοκορέσια, τα κοντουσούλια, τα σπινάδρα και μετά με ηλικιώδη ταχύτητα περνάνε τον δρόμο και πάνε για το Χατζή κατευθείαν. Μην του κόψουν κλίση για υπερβολική ταχύτητα. Το καλύτερο γλυκό. Το καλύτερο γλυκό με διαφορά. Δεν το συζητάω. Τώρα μου βάλε φυτίγια γιατί όπω γνωρίζουμε μετά από κάθε φαγοπότη ο ιδανικό τρόπο για να κλείνει είναι το γλυκάκι. Θέλει για ένα γλυκό μετά για να σπρώσει το μάχη καλά. Οπότε θα επισκεφτώ και το φιλαράκι σου τώρα το Χατζή απέναντι. Το φίλο του Χατζή, τον Νίκο. Μάγκε, λίγο υπομονή για να πάμε ευθύ αμέσω και απέναντι να ξεδιπλωθούμε αναλόγω και του τρόπο. Εδώ είμαστε, καλοί μου φίλοι, παρέα με τον Νίκο, Θοδωρής, χάρηκα πάρα πολύ. Από τη Λέω Τάγκερ, ο γνωστός, ο Χατζής, με τα αριστουργήματα γλυκά που είναι ακριβώς απέναντι, έτσι. Να είστε καλά, να είστε καλά. Επωνυμία Μελένιο, να ξέρετε, όσοι θέλετε να κουκλάρετε για να βρείτε το μαγαζί, πλατεία Πολύδροσου Παρνασσού, ακριβώς απέναντι από την ταβέρνα Κοτσούλας. Από ό,τι είδα μέσα,
τσουρέκια, σοροπιαστά, τάρτες. Τα πάντα, είναι, τα πάντα. Είναι κάτι που δεν έχεις από γλυκά, για να ξέρω. Έχουμε τα πάντα. Οκ. Okay. Εγώ τώρα έχω ξεδιπλωθεί με τον Tiger σε κρεατοφαγία και θέλω ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό, έτσι για να σβήσω αυτό το φαγοπότι όμορφα. Θα ήθελα να μου πεις ποιο θεωρείς ότι είναι το πιο δυνατό σου χαρτί για γλυκό, για να το δοκιμάσω. Σίγουρα είναι όλα τα γλυκά ξεχωριστά. Ναι. Ένα από αυτά που ξεχωρίζουν είναι το εκμεκ πολίτικο, το αγαπάει πολύ ο κόσμος. Είμαι Θεσσαλονικιός, το ξέρεις, Οπότε είμαι αυστηρός κριτής αυτά. Και είναι, έχουμε κι άλλα διάφορα, αλλά είδα μέσα, είναι αναλόγως τι ζητάει ο κόσμος. Είδα μέσα, σοκολάτα, κρέμα, είναι αναλόγως... Τσουρέκια στις... λόγω Πάσχα. Τσουρέκια βγάζει τον υπόλοιπο χρόνο ή λόγω το Πάσχα τώρα. Σχεδόν όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Που μου είπες ότι και αυτά είναι πολύ δυνατά. Ναι, ναι. Τα αυγά εντάξει, που είναι με ζαχαρόπασα κτλ. Και γενικότερα οτιδήποτε άλλο έχω δει. Οτιδήποτε από μικρά τεμάχια. Ναι, ή πιο μεγάλα, μου έχει πει ότι όλα είναι χειροποίητα δικά σου. Όλα χειροποίητα, όλα. Παραγωγή εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Εσύ τι πιστεύει, θα μου κάνει το κλικ ότι θα φάω κάτι πολύ δυνατό ή μπορεί να περάσει μπάι. Εννοείται θα το κάνουμε. Εννοείται. Ωραία. Για πάμε να δούμε και ενδότερα τι καλούδια προσφέρει το συγκεκριμένο κατάστημα. Εδώ είμαστε, καλοί μου φίλοι. Έχουμε προμηθευτεί τα καλούδια μας. Θα πάρουμε το κουταλάκι Epomoir και τι έχουμε, πολύτικο εκμεκ. Από ό,τι μου είπε ο Νίκος, off the record, τσουρεκάκι από κάτω, κρέμ πατισερί στο ενδιάμεσο, σαντιγί από πάνω, κανελίτσα και κάποια κρυφά συστατικά τα οποία είναι τα μυστικά του επαγγέλματος. Συγγνώμη λίγο για το φως, μία κρύβεται το ήλιος, μία βγαίνει, δεν ξέρω πώς με βλέπετε, αλλά σε γενικές γραμμές. Πιστεύω ότι απολαμβάνετε. Για πάμε να εμβαθύνουμε. Να πάρουμε για αρχή μια ολοκληρωμένη βουτιά. Η διαφορά από ό,τι έχω παρατηρήσει συγκριτικά με το κλασικό εκμεκ είναι ότι αντί για τσουρέκι έχει το γνωστό μαλλί το σωροπιαστό. Λοιπόν, πήραμε την κάτω στρώση, πήραμε την ενδιάμεση, πήραμε και την από πάνω και πάμε να εμβαθύνουμε. Cheers. Όπω τι πέσει ώρα, ρε φίλε. Από κάτω ένα τσουρεκάκι το οποίο είναι βαθιά νόστιμο και είναι ημισορροπιασμένο. Δεν είναι δηλαδή τελείως σορροπιασμένο. Ίσα-ίσα που έχει ρουφήξει σιροπάκι. Και μαζί με την κρέμ πατισερί, σαντιγί και κανελίτσα. Τι πέσει ώρα, ρε φίλε. Μάγες πραγματικά δεν υπάρχει. Είναι τεράστια αλήθεια το συγκεκριμένο γλυκό. Πολύ νόστιμο. Φαίνεται στο δάγκωμα ότι η πρώτη ύλη είναι κάτι που κάποιος έχει ασχοληθεί μαζί του, είναι χειροποίητο. Τώρα με συγχωρείτε γιατί εδώ κάτω είναι το τσουρεκάκι και με το κουτάλι είναι λίγο δύσκολο το έργο. Παρ' όλα αυτά εμείς θα καταφέρουμε. Δεν μασάμε. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί ο Tiger κάνει τόσο επενδυτικά σχόλια για το συγκεκριμένο κατάστημα. Τι λέτε, μετά από ό,τι φάγαμε πριν από κρέατα και λοιπά εδέσματα, θα είναι λεμαργή να φάμε όλη αυτή την κομματάρα. Εγώ πάλι λέω όχι. Κάτσε μη πάρω και κανένα κουτί για τον δρόμο για να τρώμε όταν κάνουμε στάση για διόδια. Είπα. Μάγκες όνειρο, δεν υπάρχει. Φοβερό. Πιστεύω είναι το τέλειο κόμπο καθώς είναι σχετικά κρύο μέσα. Η πατισερή και όλα τα υπόλοιπα λόγω του ψυγείου είναι πιο στερεά και είναι κάτι ενδιάμεσο μεταξύ παγωτού και γλυκού. Δεν σε παραπέμπει ούτε σε ότι είναι κάτι σε γλυκό, αλλά ούτε κάτι σε παγωτό. Είναι κάπως ενδιάμεσο. Η σαντιγή σε ειδικά ουδέτερη γεύση
αλλά μαζί με την κανελίτσα και όλα τα υπόλοιπα έχουμε το τέλειο κόμπο. Βαθάκι με εκείνα, το εξαϊλώσαμε. Ψίχουλο δεν έμεινε. Είπα. Πολύ δυνατό και το ζαχαροπλαστείο του Χατζή εδώ πέρα στο Πολύδροσο. Μία βιντεάρα πασχαλινή special edition όπως σας την είχα τάξει έφτασε στο τέλος της και περατώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Βεβαίως, αν θες να με βοηθήσεις προσπάθεια προκειμένου να γίνω αναγνωρίσιμος content creator, τι μπορείς να κάνεις? Subscribe στο κανάλι, like στο βίντεο, να μου αφήσεις ένα σχόλιο από κάτω να μου πεις τη γνώμη σου, θετική ή αρνητική, εγώ τις ακούω όλες. Και εννοείται να μοιραστείς το βίντεο με τους φίλους σου για να γίνει η παρέα μας μεγαλύτερη. Το διπορικό στην επαρχία συνεχίζεται, ξέρω, σας άρεσε πάρα πολύ και επόμενη στάση είναι ο Βόλος. Στο Βόλο, όπως όλοι γνωρίζουμε, υπάρχουν δύο συγκεκριμένες μασκότ. Μασκότ νούμερο 1, Παταούγκα. Ναι, θα πάμε να γευτούμε γνήσιες παραδοσιακές βοηγιώτικες γεύσεις σε ένα από τα πιο ιστορικά μαγαζιά της πόλης και θα δοκιμάσουμε αλμυρό Παταούγκα και εννοείται και γλυκό πενιρλί. Στάση νούμερο 2, Νέα Ιωνία Βόλου, σε ένα από τα πιο ιστορικά τσιπουράδικα, στο οποίο είναι συνιδιοκτήτης και μάγειρας ένας πολύ γνωστός content creator, ο οποίος έχει κερδίσει έπαθλο σε διαγωνισμό μαγειρικής πανελλήνιας εμβέλειας. Και στάση νούμερο 3, λίγο πριν γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη, η Κατερίνη, για να επισκεφτούμε ένα μπεργεράδικο το οποίο έχει τη φήμη ότι είναι το καλύτερο στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο μπεργεράδικο είναι του Γιώργου. Παραπάνω δεν μπορώ να πω, stay tuned στις οθόνες σας για περισσότερα. Είμαι ο Τέο και από τον ερωτικό Παύλα Εξωτικό Πολύδροσο εδώ στον Παρνασσό, φιλιά πολλά, καλό Πάσχα και να περνάτε τέλεια.